Πολεμικές τέχνες. Καράτε, τζούντο, αϊκίντο, ταϊκβοντό. Καράτε, τζούντο, αϊκίντο, ταϊκβοντό, κουνφού, τζιου, τσι, τσου. Λέξεις που είναι για τους περισσότερους ηχούν παράξενα. Για κάποιους άλλους εκφράζουν το δυναμισμό, το μυστικισμό, την παράδοση των λαών της από Ανατολής. Δεν κατέχουν οι χώρες του ανατέλλοντο ηλίου μόνο την πρωτιά στην παραγωγή μικροτσίπς. Κατέχουν και προσπαθούν να διατηρούν το πέρασμα των αιώνων αναλύωτοι. Μια παράδοση που τους κρατά ακόμη και σήμερα σαν έθνη και σαν λαούς διαφορετικούς. Ένα τμήμα της παράδοσής τους πέρασε στη Δύση με το όνομα πολεμικές τέχνες. Κάθε τι παράξενο και μυστηριακό της Ανατολής, ιδιαίτερα στις μέρες μας, ελκύει το ρηχό και ηλόφρονο δυτικό άνθρωπο. Εξάλλου, στα άπλιστα και αρχόρυτα γαμάτια του δυτικού ανθρώπου, όλα μπορούν να γίνουν business, κερδοφόρες επιχειρήσεις. Έτσι, μέσα σε λίγες δεκαετίες, γέμισε η Ευρώπη και η Αμερική από ντόζο πολλών διαφορετικών πολεμικών τεχνών. Αλλά και στην Ελλάδα, σε κάθε γειτονιά, ξεφυτρώνει καθημερινά γυμναστήριο και σχολές πολεμικών τεχνών, όπου έμπειροι και υπεύθυνοι διδάσκαλοι προθυμοποιούν να μοιήσουν τα Ελληνόπουλα στα μυστικά των πολεμικών τεχνών. Τι είναι λοιπόν οι πολεμικές τέχνες? Ένα άθλησμα, ένα σπορ, ένας τρόπος αυτοάνμυνας? Τζούντο, αϊκίντο, ταϊκβοντό? Το τελευταίο συνθετικό των λέξεων αυτών είναι το ντο, το οποίο σημαίνει δρόμος. Πού οδηγεί ο δρόμος των πολεμικών τεχνών? Ποιος είναι ο σκοπός τους? Είναι τελείως αθώες και ακίνδυνες? Μήπως μαζί με την προπόνηση περνούν και κάποια μηνύματα που ανήκουν σε άλλους χώρους έξω από την ορθόδοξη πίστη μας? Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, κυρίως μέσα από βιβλιογραφία που ανήκει στο χώρο των πολεμικών τεχνών ή μέσα από συνεντεύξεις πρωτοπονητών διδασκάλων στα μέσα ενημέρωσης. Ας αρχίσουμε από ιστορική αναδρομή. Η ιστορία των πολεμικών τεχνών διαδραματίζεται στο χώρο της Ανατολής, Κίνα, Ιαπωνία. Και είναι δύσκολο να αναλυθεί για κάθε μία ξεχωριστά. Ακόμα και σήμερα οι πολεμικές τέχνες συνεχώς εξελίσσονται και ο αριθμός τους πληθαίνει, καθώς εισάγονται νέες τεχνικές ή παραλλαγές από διαφόρους διδασκάλους. Ενδεικτικά θα παρουσιάσουμε κάποια ιστορικά στοιχεία για δύο αρκετά δημοφιλείς πολεμικές τέχνες. Το καράτε είναι είδος πολεμικής αμυντικής τέχνης που αναπτύχθηκε εκεί που απαγορευόταν η χρήση των όπλων. Στην Κίνα ήταν απαγορευμένο στους μοναχούς που ταξίδευαν από μία πόλη στην άλλη να φέρουν όπλα. Ήταν όμως αναγκασμένοι οι κληρικοί αυτοί φιλόσοφοι του Κουνφούκιου να ταξιδεύουν συχνά και οι δρόμοι δεν ήταν καθόλου ακίνδυνοι. Πολλές φορές στα ταξίδια τους συναντούσαν ληστές, οι οποίοι δεν είχαν καμία διάθεση να σεβαστούν τους άοπλους μοναχούς. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα να χρησιμοποιούνται τα χέρια σαν όπλα άμυνας και επίθεσης. Αυτό εξάλλου σημαίνει η λέξη καράτε, άδεια χέρια. Οι Ιάπωνες, παίρνοντας από την κινέζικη παράδοση το καράτε, όπως και άλλα στοιχεία πολιτισμού και τέχνης, το τελειοποίησαν ακόμη περισσότερο. Το έκαναν καθαρά πολεμικό. Δεν ήταν πια οι Κινέζοι μοναχοί, αλλά οι Ιάπωνες σαμουράοι που γυμνάζονταν στο καράτε. Μεταξύ του 6ου και του 10ου αιώνα η τέχνη του καράτε διαδόθηκε και τελειοποιήθηκε στην Ιαπωνία. Ο Μποχτιντάρμα ή Ντάμο, 475-43 μετά Χριστού, ένας Ινδός βουδιστής μοναχός, ο οποίος πήγε στην Κίνα, έγινε ιδρυτής, ο πρώτος πατριάρχης της σχολής Τσάν, που έγινε, που στα ιαπωνικά σημαίνει Ζεν. Εγκαταστάθηκε στο ναό Σαολίν, στο βουνό Γουντάι, της επαρχίας Χανάν. Έζησε κατά το έτος, τη διάρκεια της δυναστείας Λιάνγκ, 506-556 μετά Χριστόν. Ο ίδιος καταγόταν από βασιλική οικογένεια και ανήκε στην κάστα των Ξατρίγια των πολεμιστών. Εκεί γνώρισε αρκετά γύρω από τις μεθόδους των πολεμικών τεχνών της εποχής του. Ο Ντάμο, ενώ δίδασκε τους βουδιστές μαθητές του, παρατήρησε ότι οι αδύναμοι αρχάριοι αποκοιμούνταν κατά τη διάρκεια των διαλέξεών του, πιστεύοντας ότι ένα δυνατό σώμα όχι μόνο θα θεράπευε αυτή την αδυναμία, αλλά θα έφερνε το άτομο πιο κοντά στην ψυχή του. Τους έδωσε ένα σύνολο από 18 ασκήσεις που έπρεπε να εκτελούνται κανονικά κάθε πρωί. Έτσι ξεκίνησε η αποκαλούμενη πολεμική τέχνη των 18 μοναχών. Μετά το θάνατο του Ντάμο, οι μαθητές του διασκορπίστηκαν και έτσι η τέχνη είχε σχεδόν χαθεί. Έπειτα, κατά τη διάρκεια της δυναστείας Γιάν, 1260-1368 μετά Χριστόν, ένας πλούσιος νεαρός με το επώνυμο Γιέν έγινε βουδιστής ιερέας και πήρε το όνομα Τζουέ Γιάν.
ενδιαφέρθηκε για τις πολεμικές τέχνες και αναθεώρησε τις 18 μεθόδους του Ντάν Μο, φτιάχνοντας από αυτές 72 στυλ και στη συνέχεια διέδωσε την τέχνη του ναού του Σαολίν μέχρι ότου εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Κίνα. Αλλά ο Τζουέ Γιάν δεν περιορίστηκε σε αυτό, ταξίδευσε σε ολόκληρη τη χώρα αναζητώντας διάσημους παλαιστές για να δοκιμάσει τις μεθόδους του Μπάι Γι Φανκ από το Σαντσί και μαζί επέστρεψαν στο ναό του Σαολίν, όπου εκεί κατέληξαν σε 170 κινήσεις οι οποίες αποτελούν τη βάση της σημερινής τέχνης του ναού του Σαολίν, η οποία είναι περισσότερο γνωστή με το όνομα Κουν Φου, Κουν Φου Κιος. Στις ταινίες Κουν Φου που προβάλλονται συχνά η τηλεόραση και ο κινηματογράφος, ο πρωταγωνιστής Κέιν ξεκινά τις περιοδίες του στη Δύση ακριβώς από το βουδιστικό μοναστήρι του Σαολίν. Η φιλοσοφία των πολεμικών τεχνών, πέρα από το αρχικό σκοπό του Ντάμο, την ενδυνάμωση δηλαδή του σώματος και του πνεύματος, ώστε ο άνθρωπος να κατανοήσει τη βουδιστική διδασκαλία ή των Κινέζων μοναχών για την αυτονομία στα ταξίδια τους, οι πολεμικές τέχνες δεν έπαυσαν να είναι μέθοδοι πολεμικής αναμέτρησης. Δίχως να αποδεσμεύονται από το θρησκευτικό και φιλοσοφικό μανδύα των χωρών που αναπτύχθηκαν, έγιναν απαραίτητες στους Ιάπωνες σαμουράι, πολεμιστές ή στους μισθοφόρους νίντζα. Σήμερα ο σκοπός των πολεμικών τεχνών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Πολλοί κοιτώντας επιφανειακά μιλούν απλώς για κάποιες μεθόδους αυτοάμυνας. Όμως οι διδάσκαλοι των πολεμικών τεχνών προχωρούν κάπως βαθύτερα. Αν κάποιος εξασκείται στο καράτε βλέποντας το μόνο σαν μία τέχνη πάλης, τότε αυτό είναι κάτι λυπηρό. Οι βασικές τεχνικές βέβαια αναπτύχθηκαν και τελειοποιήθηκαν με μελέτη και εφαρμογή πολλών ετών, αλλά για να κάνει ο άνθρωπος μια αποτελεσματική χρήση των τεχνικών αυτών ακόμη στον τομέα της αυτοάμυνας, θα πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί μια πνευματική θεώρηση του όλου θέματος. Γράφει ο Νασάσι Νασατόσι Νακαγιάμα. Ο Κώστας Δερβένης αναφέρει ότι ο σκοπός των πολεμικών τεχνών σήμερα είναι η κατάλληλη άσκηση του μαθητή, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει από μία σειρά δοκιμασιών κατά τη διάρκεια της προπόνησης με αποτέλεσμα να αποκτήσει ήρεμα τα συμβάντα της καθημερινής ζωής. Ο Γεώργιος Καραγιώργος λέγει ότι για να προοδεύσει ο μαθητής του καράτε πρέπει πρώτα να μάθει την τεχνική και τη μέθοδο και κατόπιν να λεπτύνει το πνεύμα του. Αν ένας γνώστης του καράτε αισθανθεί απελπισμένος, επειδή ο αντίπαλός του θα κρατά ένα όπλο, τούτο σημαίνει ότι δεν έμαθε ποτέ καράτε. Αντίθετα, ο γνώστης όχι μόνο της τεχνικής αλλά και του πνεύματος του καράτε δεν λογαριάζει τον αριθμό των αντιπάλων του. Χωρίς να το γνωρίζει και ο ίδιος, διεισδύει ψυχολογικά στην εμπιστοσύνη του επιτιθεμένου και τον παραλύει. Τελικώς, τον καταβάλει χωρίς να χρησιμοποιήσει τη γνώση του. Τέλος, ο Νικόλαος Ραφτάκης λέει: ένας καρατέκα ασκούμενος στο καράτε αρχίζει την εκπαίδευσή του με διάφορες επιθυμίες. Η σωστή εκπαίδευση θα του δώσει με το χρόνο την τεχνική, η τεχνική την τέχνη, η τέχνη τη φιλοσοφία και ένα τρόπο ζωής. Είναι μια δύσκολη φιλοσοφία για τους δυτικούς που οδηγεί με τον αυτοέλεγχο στην αυτογνωσία. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι πολεμικές τέχνες δεν σταματούν μόνο στις τεχνικές αυτοάμυνας, αλλά γίνονται και τρόπο ζωής, μια φιλοσοφία που οδηγεί στην αυτογνωσία. Ποια όμως είναι η φιλοσοφία των πολεμικών τεχνών? Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Κατά τον Μίσελ Εκένικ, σε όλες τις πολεμικές τέχνες αντιστοιχούν δύο ειδών σχολές, οι εξωτερικές και οι εσωτερικές. Οι εξωτερικές σχολές είναι δημόσια κέντρα για την εκπαίδευση του λαού, ενώ οι εσωτερικές σχολές είναι κέντρα φιλοσοφικών μελετών για εκείνους που ξεχωρίζουν. Ο σκοπός των φιλοσοφικών σχολών πολεμικών τεχνών είναι η φώτιση του ανθρώπου, δηλαδή η κατάκτηση της σοφίας, η γνώση των μυστηρίων, η πνευματική μοίηση. Ο Κένικ θεμελιώνει με στοιχεία οριστικών θρησκειών τις πολεμικές τέχνες, συγκρίνοντάς τις με τα τρία στάδια εξέλιξης του ανθρώπου, όπως περιγράφει η ιδρύτρια της θεοσοφίας Έλενα Πέτροβα Μπλαβάσκι. 1831-1891 η Μπλαβάσκι λοιπόν στο βιβλίο της «Η Φωνή της Υγής» αναφέρει ότι υπάρχουν τρία στάδια που πρέπει να περάσει ο μαθητευόμενος, τα οποία είναι: πρώτον, το στάδιο της κίνησης και της αναδύσης της ισορροπίας που συσχετίζεται με την αίθουσα της άγνοιας. Αυτό το πρώτο στάδιο αναπτύσσεται στις εξωτερικές σχολές, στις οποίες οι εκπαιδευτές, τόσο οι ανατολίτες όσο και οι δυτικοί, δεν δίνουν κανενός είδους εξήγηση. Στάδιο άγνοιας.
Με τον καιρό ο υποψήφιος καταφέρνει να αποκτήσει την ισορροπία, η οποία θα πρέπει να προκαλέσει μια ευνοϊκή κατάσταση για να μπει κανείς στο δεύτερο στάδιο της εσωτερικής ενέργειας. Δεύτερον, το στάδιο της εσωτερικής ενέργειας που αντιστοιχεί με την αίθουσα της μάθησης. Τρίτον, το στάδιο της ενόρας που ονομάζεται που συνδέεται με την αίθουσα της σοφίας. Με λίγα λόγια, ο Εκένικ μας αποκαλύπτει σημαντική λεπτομέρεια ότι οι εκπαιδευτές αρχικά κρατούν τους μαθητευόμενους στην άγνοια. Πολύ πιθανόν και ο ίδιος ο εκπαιδευτής, αν δεν είναι μοιημένος, να βρίσκεται στην άγνοια. Δεν τους αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν περαιτέρω στάδια. Γιατί? Για τα οποία οι μαθητές, χωρίς να το γνωρίζουν, προετοιμάζουν το σώμα και το πνεύμα τους να τα δεχτεί. Ένας εκπαιδευτής λέει χαρακτηριστικά: όταν κάποιος πάρει μαύρη ζώνη, η οποία συνήθως δίνεται κάπως σύντομα, είναι σαν έναν ήπιο. Πρέπει αυτή η μαύρη ζώνη να ασπρίσει πράγμα αδύνατον για να γίνει κανείς τέλειος. Με τη μαύρη ζώνη ακολουθούν τα διάφορα ντάν με ρυθμούς 1 έως 10 ή 12. Αν κάποιος μαθητής ξεφύγει από το πρώτο στάδιο, θα πετάει στο στάδιο της μάθησης. Θα πάει στο στάδιο της μάθησης. Και κατόπιν της σοφίας, τότε λέγει Νίκβε ότι πρέπει να ζητήσει το διδάσκαλο εκείνον, βλέπε γκουρού, που θα το διδάξει να βαδίσει προς την αλήθεια, της ανατολικής θρησκείας δηλαδή. Έτσι λοιπόν, τελικός σκοπός των πολεμικών τεχνών κατά την Πλαβάσκη και τον Χένικ είναι η αποδοχή της ανατολικής θρησκείας και φιλοσοφίας. Πραγματικά, πέρα από κάποια στοιχεία των ανατολικών θρησκείων που προβάλλονται από μερικούς διδασκάλους, πιο πολύ για να φτιάξουν μια βιτρίνα από ανατολίτικης ατμόσφαιρας, χωρίς όμως να αποκλείεται και η πιθανότητα του προσιλητισμού ή η συντοιστική ναή μαζί σε γυμναστήριο αγαλματίδια του Βούδα, των ιδιωστικών θεωτήτων κλπ. Ακόμη και με πρόχειρη ματιά στη βιβλιογραφία που αναφέρεται στις πολεμικές τέχνες, κάθε αντικειμενικός μελετής θα διαπιστώσει, όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια, μία έντονη αναφορά στη μετεσάρκωση, στο ζεν βουδισμό, στις κι θρησκείες, καθώς και τον ταοϊσμό. Θέλοντας κάποιος που θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με τις πολεμικές τέχνες, θα έρθει η στιγμή που θα κάνει και το διαλογισμό και τη γιούγκα στην προσπάθειά του να τελειοποιήσει την απόδοση των τεχνικών του. Ο καθηγητής πολεμικών τεχνών και θεοσοφιστής Εκένικ περιγράφει τις θεμελιώδεις ιδέες διδασκαλίας των εσωτερικών σχολών των πολεμικών τεχνών, οι οποίες είναι: πρώτον, η απόκτηση ενός υπερβατικού ιδεώδους. Δεύτερον, οι διδάσκαλοι της σοφίας. Τρίτον, η μαθητεία. Τέταρτον, η αθανασία της ψυχής. Πέμπτον, η μετενσάρκωση της ψυχής. Έκτον, οι ιδιότητες της φύσης. Έβδομον, η δρόμη προς τη σοφία. Όγδον, τα εμπόδια για την κατάκτηση της σοφίας, φώτιση δηλαδή, η πλάνη του κόσμου. Δέκατον, η ύπαρξη της ανώτερης πραγματικότητας. Εντέκατον, οι μυητικές δοκιμασίες. Δωδέκατον, η μύηση. Το υπερβατικό ιδεώδες αναφέρεται στη δύναμη της παράδοσης των πολεμιστών, στην αίσθηση της ευγένειας, στα δίκαια, τα ένδοξα κίνητρα, στην τάξη της υποσύνης. Το υπερβατικό ιδεώδες ο πολεμιστής βρίσκει το σύνδεσμο που τον ενώνει με τους θεούς. Για να αποκτήσει ο πολεμιστής το υπερβατικό ιδεώδες, πρέπει να μαθητεύσει τους δασκάλους της σοφίας. Από αυτούς θα διδαχθεί τις ιδιότητες της φύσης, θα μάθει να ξεπερνά τα εμπόδια και την κατάκτηση της σοφίας, άγνοια, χάσιμο της διάκρισης, προσκόλληση, αμφιβολία, επιθυμία, φόβος και ανεξέλεκτο πάθος. Θα απελευθερωθεί από την απατηλή εικόνα του κόσμου και των αισθήσεων για να φτάσει σε μια ανώτερη πραγματικότητα, έχοντας μια σωστή θεώρηση του σύμπαντος. Τέλος, θα φτάσει στη μύηση μέσα από τις μυητικές δοκιμασίες. Ο μαθητής θα διδαχθεί ότι η ψυχή δεν πεθαίνει όταν πεθαίνει το σώμα, απλώς μονάχα το εγκαταλείπει ώσπου να ξαναμετεσαρκωθεί. Η έβδομη περίπτωση. Η μετεσάρκωση, σύμφωνα πάντα με τον Κένικ, είναι η διδασκαλία της επιστροφής της ψυχής από το ουράνιο κόσμο στο γήινο, όπου αποκτά ένα νέο σώμα με νέες συνθήκες οικογένειας, περιβάλλοντος, δυνατοτήτων και ικανοτήτων, που είναι το αποτέλεσμα των πράξεών της σε προηγούμενες ζωές, σύμφωνα με τον νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος. Δηλαδή, αυτό όλο λέγεται κάρμα. Να η πλάνη του κάρματος. Ό,τι έσπηρε θα θερήσει, ακολουθώντας ένα κύκλο αλληλοδιαδοχής.
αλληλοδιαδοχικής ζωής και θανάτου. Και αυτό γίνεται τόσες φορές όσες είναι αναγκές για να νικήσει η ψυχή την γήινη έλξη και να κατορθώσει να οθεί στον εαυτό της μέχρι το έσχατο ιδεώδες. Πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι οι απόψεις αυτές δεν τις διατυπώνει κάποιος Ινδουιστής γκουρού αλλά καθηγητής πολεμικών. Έτσι ο μαθητής πολεμικής τέχνης θα διδαχθεί κάποια στιγμή την αντιχριστιανική ιδέα της μετενσάρκωσης, είτε την Ινδουιστική βουδιστική άποψη της Ανατολής, είτε τη δυτική άποψη πως αυτή εκφράζεται όπως ακριβώς εκφράζεται στη Θεοσοφία. Η διαφορά Ανατολής-Δύσης βρίσκεται στο έσχατο ιδεώδες, όπου όπως το αποκαλεί ο Εκένικ, όπου για την διαιτική έκδοση της μετεσάρκωσης δεν αποβλέπει στην εξουδετέρωση της ζωής στον Ιρβάνα, στην απελευθέρωση από τον κύκλο των διαδοχικών ζωών και θανάτων, αλλά σε νέες δραστηριότητες μέσα από διαδοχικές μετασαρκώσεις ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι επιθυμίες του ανθρώπου που δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν σε αυτή τη ζωή. Οι δυτικοί οπαδοί της μετεσάρκωσης πιστεύουν πως αυτό που τώρα επιθυμούν και δεν το επιτυγχάνουν σε αυτή τη ζωή σίγουρα θα το έχουν σε μία από τις επόμενες ζωές. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι η θέση της Εκκλησίας για τις μετεσάρκωσες είναι ξεκάθαρη. Απόκειται της ανθρώπης ξάπαξ αποθανήν. Μετά δε τούτο κρίσης. Εβραίων θήτα 27. Όχι λοιπόν αλλεπάλληλοι κύκλοι γεννήσεων και θανάτων, όχι εκπλήρωση το κάρμα αλλά μία γέννηση, ένα σωματικός θάνατος και μετά από αυτόν μία κρίση. Όσο για τις αιρετικές θέσεις του Οριγέννη για την ψυχή, ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος αποδεικνύει ότι μπορεί ο Οριγέννης να πίστευε στην προύπαρξη των ψυχών, απέρριπτει όμως τη μετεσάρκωση ως μη χριστιανική άποψη. Για τον χριστιανισμό δεν τίθεται θέμα μετεσάρκωσης αλλά ανάστασης. Περισσότερες πληροφορίες για τη μετεσάρκωση υπάρχουν στα συγγράμματα του πατρός Αντωνίου Αλεσβιζοπούλου «Μετενσάρκωση ή Ανάσταση» και γενικά για τον θάνατο το σύγγραμμα του πατρός Βασιλιάδη, το μυστήριο του θανάτου, ακόμη του Αγίου Μαξίμου Ομολογητού η Σαμπάλα, η Θεοσοφία και Αποκάλυψη των Ανατολικών Θρησκειών. Ας δούμε τώρα μια άλλη ερώτηση. Πιστεύουν οι θεοσοφιστέ ή στην μετασάρκωση? Βεβαιότατα, κατά αυτούς, η ζωή του ανθρώπου είναι μία συνεχής και αδιάκοπος αλυσίδα. Ο άνθρωπος ο οποίος διαπράττει αδικίες στη μία ζωή, τιμωρείται στην άλλη και σε κάθε άλλη παρακάτω. Το κακό είναι ότι υπάρχουν και μερικές ομάδες θεοσοφιστές, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αποθνίσκων θεοσοφιστής μπορεί να μετεσαρκωθεί σε σώμα ζώου και κατά προτίμηση τι νομίζετε, του γαϊδάρου. Να ποια είναι η κύρια αιτία της υπάρχουσης σήμερα ζωοφιλίας και δι της κυλολατρίας. Ας δούμε τώρα όμως τι λέει η θεωρία της μετασαρκώσεως. Είναι πεδαριώδης και αβάσιμος διότι δημιουργεί μια βάσιμη αισιοδοξία ότι δήθεν ο άνθρωπος αν δεν τελειοποιηθεί στην παρούσα ζωή θα τελειοποιηθεί αργότερα με τις διαδοχικές μετασαρκώσεις. Ανοητότερον δεν υπάρχει, διότι αν τώρα που είναι άνθρωπος λογικός και ελεύθερος δεν μπορεί να τελειοποιηθεί, πώς θα τελειοποιηθεί όταν αυτός μετασαρκωθεί σε σκύλο, γουρούνι και μουλάρι? Δεύτερον, αν είχαν περάσει μετασαρκώσεις θα πρέπει να ενθυμούμεθα. Κανείς όμως δεν ενθυμείται. Τρίτον, λέγουν οι θεοσοφιστές, οι άνθρωποι που έχουν θλίψει και βάσανα στην παρούσα ζωή τιμωρούνται διότι σε άλλη προηγούμενη ζωή τους υπήρξαν αμαρτωλοί. Αλλά το να υποφέρει κανείς στην παρούσα ζωή οφείλεται σε πολλά αίτια, ψυχοσωματικά, αν σε συνθήκες της ζωής κλπ. Έπειτα, γιατί να δεχτώ ότι τα βάσανα της ζωής αποτελούν θετική απόδειξη ότι είναι καρπός μιας προηγούμενης ζωής και θερίζει εκείνο που έσπηρε σε προηγούμενη μετασάρκωση και να μην δεχτώ ότι αν υποφέρω εδώ αδίκως και ανετίως θα ανταμυφθώ εις την άλλη ζωή την αιώνιον? Έπειτα θα είτε σκληρό και άδικον και απάνθρωπον να καταδικαστώ για πράγματα που δεν ενθυμούμε τι έπραξε. Τέταρτον, πώς είναι δυνατόν να διδαχθεί ο άνθρωπος από την πέραν της προηγούμενης ζωής και να βελτιωθεί αφού δεν ενθυμάται τίποτε από αυτήν? Με τα σαλεπαλλήλους μετασαρκώσεις και περιπλανήσεις του αιώνας ή με την αγιάζουσαν χάρη του Παναγίου Πνεύματος θα τελειοποιηθούμε από τον προσωπικό μας αγώνα για να ομοιράσουμε στον Τριαδικών Θεών τον Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα? Εδώ τώρα ας μιλήσουμε για την Δευτέρα Παρουσία. Εάν υφίστατο μετασάρκωσης, τότε η ψυχή η οποία έχει πάει σε πολλά σώματα, σε ποιο σώμα θα αναστενόταν? Αφού γνωρίζουμε στην Ορθόδοξη παράδοσή μας ότι Δευτέρα Παρουσία κάθε ψυχή θα πάει στο σώμα
το οποίο θα αναστηθεί και στο οποίο ζούσε. Μήπως πιστεύουν οι Ινδουιστές ότι θα αναστηθούν σκυλιά, γουρούνια, τράγοι και διάφορα ζώα? Μήπως έχουν αυτή την πλάνη? Αν και δεν πιστεύουν καθόλου στην Ανάσταση. Εδώ βλέπουμε τη μεγάλη πλάνη του Αιωσφόρου, ο οποίος καταρρύπτει το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών και την Ανάσταση του Χριστού για να πάρει πάρα πολλά ψυχά στην κόλαση και γι' αυτό αναμοχλεύει και αναμασά θεωρίες και φιλοσοφίες διαμέσου της Θεοσοφίας. Ας μιλήσουμε τώρα για τη σχέση που έχει το Ζεν με τις πολεμικές τέχνες. Το Ζεν κατάγεται από τον Ινδικό Βουδισμό, αλλά αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία. Αρχικά σκοπεύει στην αναστολή ή διακοπή κάθε διανοητικής δραστηριότητας ώστε να δημιουργηθεί ένα εσωτερικό κενό. Οι πολεμικές τέχνες και το Ζεν συμφωνούν σε πολλά σημεία. Ιδιαίτερα αντιπαθούν να απαγορεύσουν την εξάρτηση από διάφορα πράγματα, άσχετα με το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος τέχνικες στις οποίες έχει γίνει μυστικά αυθεντία, αν το πνεύμα του έχει προσκοληθεί σε αυτές. Δεν μπορεί να νικήσει. Είναι εξαιρετική σημασία στην προπόνηση το πνεύμα να μην προσκολάται ούτε στις κινήσεις του αντιπάλου, ούτε σε αυτές τις δικές του, είτε βρίσκεται σε επίθεση είτε σε άμυνα. Μας λέγει ο Γιαγκίου Μουνενόρη. Ο Γιώργος Ελευσινιώτης, εκπαιδευτής στην τέχνη του Σορίντζι Ρίου στην Ελλάδα, γράφει ότι πάντα σύμφωνα με τον ιδρυτή του, το Σορίντζι Κέμπο, πρέπει να εκτελείται σαν ένα ακέραιο μέρος του Ζεν. Από το 1947 αυτή η σχολή ανακηρύχθηκε σαν ένας ναός του Ζεν. Ο Ντοσίν βεβαίωνε ότι αντίθετα με άλλους ασκητές του Ζεν, οι μαθητές του Σορίντζι Κέμπο δεν ικανοποιούνται με την πνευματική άσκηση του διαλογισμού. Τους χρειάζεται να κυριαρχήσουν στο σώμα με μια σωματική εκπαίδευση. Είναι αυτό που ονόμαζε Ζεν στην πράξη. Ο Γεώργιος Β. Μελέτης περιγράφει γλαφυρά τις επιπτώσεις του Ζεν στη διανοητική κατάσταση του μαθητού σε προχωρημένα στάδια. Ο δάσκαλος δείχνει στο μαθητή ένα ραβδί. Το βλέπει, το αγγίζει. Σίγουρα είναι ένα ραβδί. Τον ρωτάει τι είναι αυτό. Έτοιμος ο μαθητής να απαντήσει, αλλά εκείνος τον προλαβαίνει. Αν μου πεις ότι είναι ραβδί, θα σε χτυπήσω. Αν μου πεις ότι δεν είναι ραβδί, πάλι θα σε χτυπήσω. Αν δεν πεις τίποτα και πάλι θα σε χτυπήσω. Τότε τι να πει, το πιο φυσικό και λογικό ασφαλώς είναι να αρπάξει το ραβδί και να το δοκιμάσει έστω και για σοφρονισμό στο διδάσκαλο. Ή να καταλάβει τη χονδροειδή απάτη και να σηκωθεί να φύγει. Δυστυχώς όμως δεν κάνει τίποτα από αυτά. Το μυαλό έπαψε να λειτουργεί καθότι γονατιστός μπροστά στο δάσκαλο και τη τρώει. Ούτε κλαίει ούτε διαμαρτύρεται. Αντίθετα είναι πολύ ευχαριστημένος και νιώθει την απόλυτη ευτυχία. Ακόμη οι μαθητές του Ζεν, πληροφοριακά το λέμε, επικαλούνται μία λέξη, ένα μάντρα ας το πούμε, που συνεχώς το λένε για να έρθουν στη φώτιση. Δυστυχώς όμως αυτό το μάντρα που επικαλούνται, δυστυχώς για αυτούς, είναι ένα δαιμόνιο που τους καταλαμβάνει, τους πλανά και τους παραπλανά. Και αν δεν βάλουν σαν αντίλητρο τη μετάνοια, την επιστροφή στην ορθόδοξη ομολογία και πίστη και την εξάσκηση του Κύριου Ιησού Χριστέ με καθαρή εξομολόγηση και θεία κοινωνία, οι άνθρωποι θα πλέουν στα πελάγη της πλάνης. Ας μιλήσουμε τώρα το Κι στις πολεμικές τέχνες. Οι Κι θρησκείες προέρχονται και αυτές από την Ιαπωνία. Η λέξη Κι σημαίνει ενέργεια ή δύναμη και συνήθως συνδέεται με άλλη λέξη για να έχει έννοια. Παραδείγματος χάρη, Ντε Κι σημαίνει ηλεκτρική ενέργεια. Τεν Κι σημαίνει καιρός, δύναμη των ουρανών στο θρησκευτικό χώρο και σημαίνει δύναμη ζωής, θετική, θεϊκή δύναμη, η οποία μπορεί να ανακαλυφθεί και να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του ανθρώπου. Στο δυτικό κόσμο είναι γνωστές τρεις ομάδες θρησκειών. Κι, η θρησκεία για τη σωτηρία του κόσμου, Ζοχρέι, η Μοχικάρι και η Ρέικι. Η Μοχικάρι και η Ρέικι. Αναφορά στο Κι γίνεται σε πολλά βιβλία πολεμικών τεχνών. Στο Κουμφού υπάρχουν 170 βασικές κινήσεις, τις οποίες συγχωνεύθηκαν σε 5 στυλ. Δράκοντες, τίγρης, λεοπάρδαλοι, φίδι και γερανός. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος έχει 5 ουσίες. Πνεύμα, οστά, δύναμη, Κι και τένοντες. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν με το Κι, την εσωτερική ενέργεια. Η κυριαρχία αυτή της ενέργειας σημαίνει διείσδυση μέσα στο άγνωστο και φτάσιμο σε μια κατάσταση όπου η ζωή και ο θάνατος χάνουν την ποιότητα του φόβου. Όταν το πετύχεις αυτό, η απειλή δεν σε ταράζει, ούτε ο πειρασμός σε ενοχλεί.
Γίνασε αληθινός κύριος του εαυτού σου. Ο Κομφούκιος έδινε μεγάλη σημασία στο κι όσον αφορά την νίκη ενός αντιπάλου. Η πολεμική τέχνη δεν μπορεί να κάνει τίποτα λιγότερο. Ένας αληθινός Παλαιστής τόσο επιδεικτικός δεν είναι τόσο επιδεικτικός, αλλά το άγγιγμά του είναι βαρύ σαν βουνό. Αυτό συμβαίνει επειδή κατέχει το κι μέσω της μακρόχρονης άσκησης. Καράτε, τζούντο, αϊκίντο, ταϊκβοντό, κουνφού, τζιου, τσι, τσου. Λέξεις που είναι για τους περισσότερους ηχούν παράξενα. Για κάποιους άλλους εκφράζουν το δυναμισμό, το μυστικισμό, την παράδοση των λαών της από Ανατολής. Δεν κατέχουν οι χώρες του ανατέλλοντο ηλίου μόνο την πρωτιά στην παραγωγή microchips. Κατέχουν και προσπαθούν να διατηρούν το πέρασμα των αιώνων αναλύωτοι, μια παράδοση που τους κρατά ακόμη και σήμερα σαν έθνη και σαν λαούς διαφορετικούς. Ένα τμήμα της παράδοσής τους πέρασε στη Δύση με το όνομα πολεμικές τέχνες. Κάθε τι παράξενο και μυστηριακό της Ανατολής, ιδιαίτερα στις μέρες μας, ελκύει το ρηχό και ηλόφρονο δυτικό άνθρωπο. Εξάλλου, στα άπλιστα και αρχόρυτα γαμάτια του δυτικού ανθρώπου όλα μπορούν να γίνουν business, κερδοφόρες επιχειρήσεις. Έτσι, μέσα σε λίγες δεκαετίες γέμισε η Ευρώπη και η Αμερική από ντόζο πολλών διαφορετικών πολεμικών τεχνών. Αλλά και στην Ελλάδα, σε κάθε γειτονιά, ξεφυτρώνει καθημερινά γυμναστήριο και σχολές πολεμικών τεχνών, όπου έμπειροι και υπεύθυνοι διδάσκαλοι προθυμοποιούνται να μοιήσουν τα ελληνόπουλα στα μυστικά των πολεμικών τεχνών. Τι είναι λοιπόν οι πολεμικές τέχνες? Ένα άθλησμα, ένα σπορ, ένας τρόπος αυτοάνμυνας? Τζούντο, αϊκίντο, ταϊκβοντό? Το τελευταίο συνθετικό των λέξεων αυτών είναι το ντο, το οποίο σημαίνει δρόμος. Πού οδηγεί ο δρόμος των πολεμικών τεχνών? Ποιος είναι ο σκοπός τους? Είναι τελείως αθώες και ακίνδυνες? Μήπως μαζί με την προπόνηση περνούν και κάποια μηνύματα που ανήκουν σε άλλους χώρους έξω από την ορθόδοξη πίστη μας? Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, κυρίως μέσα από βιβλιογραφία που ανήκει στο χώρο των πολεμικών τεχνών ή μέσα από συνεντεύξεις πρωτοπονητών διδασκάλων στα μέσα ενημέρωσης. Ας αρχίσουμε από ιστορική αναδρομή. Η ιστορία των πολεμικών τεχνών διαδραματίζεται στο χώρο της Ανατολής, Κίνα-Ιαπωνία. Και είναι δύσκολο να αναλυθεί για κάθε μία ξεχωριστά. Ακόμα και σήμερα οι πολεμικές τέχνες συνεχώς εξελίσσονται και ο αριθμός τους πληθαίνει, καθώς εισάγονται νέες τεχνικές ή παραλλαγές από διαφόρους διδασκάλους. Ενδεικτικά θα παρουσιάσουμε κάποια ιστορικά στοιχεία για δύο αρκετά δημοφιλείς πολεμικές τέχνες. Το καράτε είναι είδος πολεμικής αμυντικής τέχνης που αναπτύχθηκε εκεί που απαγορευόταν η χρήση των όπλων. Στην Κίνα ήταν απαγορευμένο στους μοναχούς που ταξίδευαν από μία πόλη στην άλλη να φέρουν όπλα. Ήταν όμως αναγκασμένοι οι κληρικοί αυτοί, φιλόσοφοι του Κουνφούκιου, να ταξιδεύουν συχνά και οι δρόμοι δεν ήταν καθόλου ακίνδυνοι. Πολλές φορές στα ταξίδια τους συναντούσαν ληστές, οι οποίοι δεν είχαν καμία διάθεση να σεβαστούν τους άοπλους μοναχούς. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα να χρησιμοποιούνται τα χέρια σαν όπλα άμυνας και επίθεσης. Αυτό εξάλλου σημαίνει η λέξη καράτε, άδεια χέρια. Οι Ιάπωνες, παίρνοντας από την κινέζικη παράδοση το καράτε, όπως και άλλα στοιχεία πολιτισμού και τέχνης, το τελειοποίησαν ακόμη περισσότερο. Το έκαναν καθαρά πολεμικό. Δεν ήταν πια οι Κινέζοι μοναχοί, αλλά οι Ιάπωνες σαμουράοι που γυμνάζονταν στο καράτε. Μεταξύ του 6ου και του 10ου αιώνα η τέχνη του καράτε διαδόθηκε και τελειοποιήθηκε στην Ιαπωνία. Ο Μποχτιν Ντάρμα ή Ντάμο, 475-43 μετά Χριστού, ένας Ινδός βουδιστής μοναχός, ο οποίος πήγε στην Κίνα, έγινε ιδρυτής, ο πρώτος πατριάρχης της σχολής Τσάν, που στα Ιαπωνικά σημαίνει Ζεν. Εγκαταστάθηκε στο ναό Σαολίν, στο βουνό Γουντάι της επαρχίας Χανάν. Έζησε κατά το έτος τη διάρκεια της δυναστείας Λιάνγκ 506-556 μετά Χριστόν. Ο ίδιος καταγόταν από βασιλική οικογένεια και ανήκε στην κάστα των Ξατρίγια των πολεμιστών. Εκεί γνώρισε αρκετά γύρω από τις μεθόδους των πολεμικών τεχνών της εποχής του. Ο Ντάμο, ενώ δίδασκε τους βουδιστές μαθητές του, παρατήρησε ότι οι αδύναμοι αρχάριοι αποκοιμούνταν κατά τη διάρκεια των διαλέξεών του. Πιστεύοντας ότι ένα δυνατό σώμα
όχι μόνο θα θεράπευε αυτή την αδυναμία, αλλά θα έφερνε το άτομο πιο κοντά στην ψυχή του, τους έδωσε ένα σύνολο από 18 ασκήσεις που έπρεπε να εκτελούνται κανονικά κάθε πρωί. Έτσι ξεκίνησε η αποκαλούμενη πολεμική τέχνη των 18 μοναχών. Μετά το θάνατο του Ντάμο, οι μαθητές του διασκορπίστηκαν και έτσι η τέχνη είχε σχεδόν χαθεί. Έπειτα, κατά τη διάρκεια της δυναστείας Γιάν 1260-1368 μετά Χριστόν, ένας πλούσιος νεαρός με το επώνυμο Γιέν έγινε βουδιστής ιερέας και πήρε το όνομα Τζουέ Γιάν. Ενδιαφέρθηκε για τις πολεμικές τέχνες και αναθεώρησε τις 18 μεθόδους του Ντάν Μο, φτιάχνοντας από αυτές 72 στήλ και στη συνέχεια διέδωσε την τέχνη του ναού του Σαολίν μέχρι ότου εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Κίνα. Αλλά ο Τζουέ Γιάν δεν περιορίστηκε σε αυτό, ταξίδευσε σε ολόκληρη τη χώρα αναζητώντας διάσημους παλαιστές για να δοκιμάσει τις μεθόδους του. Έτσι γνώρισε τον Μπάι Γι Φανγκ από το Σαντσί και μαζί επέστρεψαν στο ναό του Σαολίν, όπου εκεί κατέληξαν σε 170 κινήσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση της σημερινής τέχνης του ναού του Σαολίν, η οποία είναι περισσότερο γνωστή με το όνομα Κουνφού, Κουνφού Κιος. Στις ταινίες Κουνφού που προβάλλονται συχνά η τηλεόραση και ο κινηματογράφος, ο πρωταγωνιστής Κέιν ξεκινά τις περιοδίες του στη Δύση ακριβώς από το βουδιστικό μοναστήρι του Σαολίν. Η φιλοσοφία των πολεμικών τεχνών. Πέρα από το αρχικό σκοπό του Ντάμο, την ενδυνάμωση δηλαδή του σώματος και του πνεύματος, ώστε ο άνθρωπος να κατανοήσει τη βουδιστική διδασκαλία ή των Κινέζων μοναχών για την αυτονομία στα ταξίδια τους, οι πολεμικές τέχνες δεν έπαψαν να είναι μέθοδοι πολεμικής αναμέτρησης. Δίχως να αποδεσμεύονται από το θρησκευτικό και φιλοσοφικό μανδύα των χωρών που αναπτύχθηκαν, έγιναν απαραίτητες στους Ιάπωνες σαμουράι, πολεμιστές ή στους μισθοφόρους νίντζα. Σήμερα ο σκοπός των πολεμικών τεχνών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Πολλοί κοιτώντας επιφανειακά μιλούν απλώς για κάποιες μεθόδους αυτοάμυνας. Όμως οι διδάσκαλοι των πολεμικών τεχνών προχωρούν κάπως βαθύτερα. Αν κάποιος εξασκείται στο καράτε βλέποντας το μόνο σαν μία τέχνη πάλης, τότε αυτό είναι κάτι λυπηρό. Οι βασικές τεχνικές βέβαια αναπτύχθηκαν και τελειοποιήθηκαν με μελέτη και εφαρμογή πολλών ετών, αλλά για να κάνει ο άνθρωπος μια αποτελεσματική χρήση των τεχνικών αυτών ακόμη στον τομέα της αυτοάμυνας, θα πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί μια πνευματική θεώρηση του όλου θέματος. Γράφει ο Νασάσι Νασατόσι Νακαγιάμα. Ο Κώστας Δερβένης αναφέρει ότι ο σκοπός των πολεμικών τεχνών σήμερα είναι η κατάλληλη άσκηση του μαθητή, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει από μια σειρά δοκιμασιών κατά τη διάρκεια της προπόνησης με αποτέλεσμα να αποκτήσει ήρεμα τα συμβάντα της καθημερινής ζωής. Ο Γεώργιος Καραγιώργος λέγει ότι για να προοδεύσει ο μαθητής του καράτε πρέπει πρώτα να μάθει την τεχνική και τη μέθοδο και κατόπιν να λεπτύνει το πνεύμα του. Αν ένας γνώστης του καράτε αισθανθεί απελπισμένος, επειδή ο αντίπαλός του θα κρατά ένα όπλο, τούτο σημαίνει ότι δεν έμαθε ποτέ καράτε. Αντίθετα, ο γνώστης όχι μόνο της τεχνικής αλλά και του πνεύματος του καράτε δεν λογαριάζει τον αριθμό των αντιπάλων του. Χωρίς να το γνωρίζει και ο ίδιος, διεισδύει ψυχολογικά στην εμπιστοσύνη του επιτιθεμένου και τον παραλύει. Τελικώς, για τον καταβάλει χωρίς να χρησιμοποιήσει τη γνώση του. Τέλος, ο Νικόλαος Ραφτάκης λέει: ένας καρατέκα ασκούμενος στο καράτε αρχίζει την εκπαίδευσή του με διάφορες επιθυμίες. Η σωστή εκπαίδευση θα του δώσει με το χρόνο την τεχνική, η τεχνική την τέχνη, η τέχνη τη φιλοσοφία και ένα τρόπο ζωής. Είναι μια δύσκολη φιλοσοφία για τους δυτικούς που οδηγεί με τον αυτοέλεγχο στην αυτογνωσία. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι πολεμικές τέχνες δεν σταματούν μόνο στις τεχνικές αυτοάμυνας, αλλά γίνονται και τρόπο ζωής, μια φιλοσοφία που οδηγεί στην αυτογνωσία. Ποια όμως είναι η φιλοσοφία των πολεμικών τεχνών? Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Κατά τον Μίσελ Εκένικ, σε όλες τις πολεμικές τέχνες αντιστοιχούν δύο ειδών σχολές, οι εξωτερικές και οι εσωτερικές. Οι εξωτερικές σχολές είναι δημόσια κέντρα για την εκπαίδευση του λαού, ενώ οι εσωτερικές σχολές είναι κέντρα φιλοσοφικών μελετών για εκείνους που ξεχωρίζουν. Ο σκοπός των φιλοσοφικών σχολών πολεμικών τεχνών είναι η φώτιση του ανθρώπου, δηλαδή η κατάκτηση της σοφίας, η γνώση των μυστηρίων, η πνευματική μοίηση. Ο Κένικ θεμελιώνει με στοιχεία οριστικών θρησκειών τις πολεμικές τέχνες, συγκρίνοντάς τις με τα τρία στάδια εξέλιξης του ανθρώπου, όπως περιγράφει η ιδρύτρια της θεοσοφίας Έλενα Πέτροβα Μπλαβάσκι.
1831. 1891 η Μπλαβάσκη λοιπόν στο βιβλίο της «Η Φωνή της Υγείας» αναφέρει ότι υπάρχουν τρία στάδια που πρέπει να περάσει ο μαθητευόμενος, τα οποία είναι πρώτον το στάδιο της κίνησης και της αναδύσης της ισορροπίας που συσχετίζεται με την αίθουσα της άγνοιας. Αυτό το πρώτο στάδιο αναπτύσσεται στις εξωτερικές σχολές, στις οποίες οι εκπαιδευτές, τόσο οι ανατολίτες όσο και οι δυτικοί, δεν δίνουν κανενός είδους εξήγηση. Στάδιο άγνοιας. Με τον καιρό ο υποψήφιος καταφέρνει να αποκτήσει την ισορροπία, η οποία θα πρέπει να προκαλέσει μία ευνοϊκή κατάσταση για να μπει κανείς στο δεύτερο στάδιο της εσωτερικής ενέργειας. Δεύτερον, το στάδιο της εσωτερικής ενέργειας που αντιστοιχεί με την αίθουσα της μάθησης. Τρίτον, το στάδιο της ενέργειας που ονομάζεται που συνδέεται με την αίθουσα της σοφίας. Με λίγα λόγια, ο Εκένικ μας αποκαλύπτει σημαντική λεπτομέρεια ότι οι εκπαιδευτές αρχικά κρατούν τους μαθητευόμενους στην άγνοια. Πολύ πιθανόν και ο ίδιος ο εκπαιδευτής, αν δεν είναι μοιημένος, να βρίσκεται στην άγνοια. Δεν τους αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν περαιτέρω στάδια. Γιατί? Για τα οποία οι μαθητές, χωρίς να το γνωρίζουν, προετοιμάζουν το σώμα και το πνεύμα τους να τα δεχτεί. Ένας εκπαιδευτής λέει χαρακτηριστικά: όταν κάποιος πάρει μαύρη ζώνη, η οποία συνήθως δίνεται κάπως σύντομα, είναι σαν έναν ήπιο. Πρέπει αυτή η μαύρη ζώνη να ασπρίσει πράγμα αδύνατον για να γίνει κανείς τέλειος. Με τη μαύρη ζώνη ακολουθούν τα διάφορα δάν με ρυθμούς 1 έως 10 ή 12. Αν κάποιος μαθητής ξεφύγει από το πρώτο στάδιο, θα πετάει στο στάδιο της μάθησης. Θα πάει στο στάδιο της μάθησης. Και κατόπιν της σοφίας, τότε λέγει ο Νίκβε ότι πρέπει να ζητήσει το διδάσκαλο εκείνον, βλέπε γκουρού, που θα το διδάξει να βαδίσει προς την αλήθεια, της ανατολικής θρησκείας δηλαδή. Έτσι λοιπόν, τελικός σκοπός των πολεμικών τεχνών κατά την Μπλαβάσκη και τον Εχένικ είναι η αποδοχή της ανατολικής θρησκείας και φιλοσοφίας. Πραγματικά, πέρα από κάποια στοιχεία των ανατολικών θρησκείων που προβάλλονται από μερικούς διδασκάλους, πιο πολύ για να φτιάξουν μια βιτρίνα από ανατολίτικης ατμόσφαιρας, χωρίς όμως να αποκλείεται και η πιθανότητα του προσιλητισμού ή η συντοιστική ναή μαζί σε γυμναστήριο, αγαλματίδια του Βούδα, των ιδιωστικών θεοτήτων κλπ. Ακόμη και με πρόχειρη ματιά στη βιβλιογραφία που αναφέρει τις πολεμικές τέχνες, κάθε αντικειμενικός μελετής θα διαπιστώσει, όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια, μία έντονη αναφορά στη μετεσάρκωση, στο ζεν βουδισμό, στις κι θρησκείες, καθώς και τον ταοϊσμό. Θέλοντας να κάποιος που θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με τις πολεμικές τέχνες, θα έρθει η στιγμή που θα κάνει και το διαλογισμό και την γιούγκα στην προσπάθειά του να τελειοποιήσει την απόδοση των τεχνικών του. Ο καθηγητής πολεμικών τεχνών και θεοσοφιστής Εκένικ περιγράφει τις θεμελιώδεις ιδέες διδασκαλίας των εσωτερικών σχολών των πολεμικών τεχνών, οι οποίες είναι: πρώτον, η απόκτηση ενός υπερβατικού ιδεώδους. Δεύτερον, οι διδάσκαλοι της σοφίας. Τρίτον, η μαθητεία. Τέταρτον, η αθανασία της ψυχής. Πέμπτον, η μετενσάρκωση της ψυχής. Έκτον, οι ιδιότητες της φύσης. Έβδομον, η δρόμη προς τη σοφία. Όγδον, τα εμπόδια για την κατάκτηση της σοφίας, φώτιση δηλαδή. Η πλάνη του κόσμου. Δέκατον, η ύπαρξη της ανώτερης πραγματικότητας. Εντέκατον, οι μυητικές δοκιμασίες. Δωδέκατον, η μύηση. Το υπερβατικό ιδεώδες αναφέρεται στη δύναμη της παράδοσης των πολεμιστών, στην αίσθηση της ευγένειας, τα δίκαια, τα ένδοξα κίνητρα, στην τάξη της υποσύνης. Το υπερβατικό ιδεώδες ο πολεμιστής βρίσκει το σύνδεσμο που τον ενώνει με τους θεούς. Για να αποκτήσει ο πολεμιστής το υπερβατικό ιδεώδες, πρέπει να μαθητεύσει τους δασκάλους της σοφίας. Από αυτούς θα διδαχθεί τις ιδιότητες της φύσης, θα μάθει να ξεπερνά τα εμπόδια και την κατάκτηση της σοφίας, άγνοια, χάσιμο της διάκρισης, προσκόλληση, αμφιβολία, επιθυμία, φόβος και ανεξέλεκτο πάθος. Θα απελευθερωθεί από την απατηλή εικόνα του κόσμου και των αισθήσεων για να φτάσει σε μια ανώτερη πραγματικότητα, έχοντας μια σωστή θεώρηση του σύμπαντος. Τέλος, θα φτάσει στη μύηση μέσα από τις μυητικές δοκιμασίες. Ο μαθητής θα διδαχτεί ότι η ψυχή δεν πεθαίνει όταν πεθαίνει το σώμα, απλώς μονάχα το εγκαταλείπει ώσπου να ξαναμετεσαρκωθεί.
η 7η περίπτωση. Η μετασάρκωση σύμφωνα πάντα με τον Κένικ είναι η διδασκαλία της επιστροφής της ψυχής από το ουράνιο κόσμο στο γήινο, όπου αποκτά ένα νέο σώμα με νέες συνθήκες οικογένειας, περιβάλλοντος, δυνατοτήτων και ικανοτήτων, που είναι το αποτέλεσμα των πράξεών της σε προηγούμενες ζωές, σύμφωνα με τον νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος. Δηλαδή, αυτό όλο λέγεται κάρμα. Να η πλάνη του κάρματος. Ό,τι έσπηρε θα θερήσει, ακολουθώντας έναν κύκλο αλληλοδιαδοχικής ζωής και θανάτου. Και αυτό γίνεται τόσες φορές όσες είναι αναγκές για να νικήσει η ψυχή την γήινη έλξη και να καταστρέψει να οθεί στον εαυτό της μέχρι το έσχατο ιδεώδες. Πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι οι απόψεις αυτές δεν τις διατυπώνει κάποιος Ινδουιστής γκουρού αλλά καθηγητής πολεμικών. Έτσι ο μαθητής της πολεμικής τέχνης θα διδαχτεί κάποια στιγμή την αντιχριστιανική ιδέα της μετενσάρκωσης, είτε την Ινδουιστική βουδιστική άποψη της Ανατολής, είτε τη δυτική άποψη πως αυτή εκφράζεται όπως ακριβώς εκφράζεται στη Θεοσοφία. Η διαφορά Ανατολής-Δύσης βρίσκεται στο έσχατο ιδεώδες, όπου όπως το αποκαλεί ο Εκένικ, όπου για την διαιτική έκδοση της μετεσάργωσης δεν αποβλέπει στην εξουδετέρωση της ζωής στο Νιρβάνα, στην απελευθέρωση από τον κύκλο των διαδοχικών ζωών και θανάτων, αλλά σε νέες δραστηριότητες μέσα από διαδοχικές μετασαρκώσεις, ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι επιθυμίες του ανθρώπου που δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν σε αυτή τη ζωή. Οι δυτικοί οπαδοί της μετεσάρκωσης πιστεύουν πως αυτό που τώρα επιθυμούν και δεν το επιτυγχάνουν σε αυτή τη ζωή σίγουρα θα το έχουν σε μία από τις επόμενες ζωές. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι η θέση της Εκκλησίας για τις μετεσάρκωσες είναι ξεκάθαρη. Απόκειται της ανθρώπι ξάπαξ αποθανήν. Μετά δε τούτο κρίσης. Εβραίων θήτα 27. Όχι λοιπόν αλλεπάλληλοι κύκλοι γεννήσεων και θανάτων, όχι εκπλήρωση το κάρμα αλλά μία γέννηση, ένα σωματικός θάνατος και μετά από αυτόν μία κρίση. Όσο για τις αιρετικές θέσεις του Οριγέννη για την ψυχή, ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος αποδεικνύει ότι μπορεί ο Οριγέννης να πίστευε στην προύπαρξη των ψυχών, απέρριπτε όμως τη μετεσάρκωση ως μη χριστιανική άποψη. Για το χριστιανισμό δεν τίθεται θέμα μετεσάρκωσης αλλά ανάστασης. Περισσότερες πληροφορίες για τη μετεσάρκωση υπάρχουν στα συγγράμματα του πατρός Αντωνίου Αλεσβιζοπούλου «Μετενσάρκωση ή Ανάσταση» και γενικά για τον θάνατο το σύγγραμμα του πατρός Βασιλιάδη, το μυστήριο του θανάτου, ακόμη του Αγίου Μαξίμου Ομολογητού η Σαμπάλα, η Θεοσοφία και η Αποκάλυψη των Ανατολικών Θρησκειών. Ας δούμε τώρα μια άλλη ερώτηση. Πιστεύουν οι θεοσοφιστές ή στην μετασάρκωση? Βεβαιότατα, κατά αυτούς, η ζωή του ανθρώπου είναι μία συνεχής και αδιάκοπος αλυσίδα. Ο άνθρωπος ο οποίος διαπράττει αδικίες στη μία ζωή, τιμωρείται στην άλλη και σε κάθε άλλη παρακάτω. Το κακό είναι ότι υπάρχουν και μερικές ομάδες θεοσοφιστές, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αποθνήσκον θεοσοφιστής μπορεί να μετεσαρκωθεί σε σώμα ζώου και κατά προτίμηση τι νομίζετε, του γαϊδάρου. Να ποια είναι η κύρια αιτία της υπάρχουσης σήμερα ζωοφιλίας και δι της σκυλολατρίας. Ας δούμε τώρα όμως τι λέει η θεωρία της μετασαρκώσεως. Είναι παιδαριώδης και αβάσιμος διότι δημιουργεί μια βάσιμη αισιοδοξία ότι δήθεν ο άνθρωπος αν δεν τελειοποιηθεί στην παρούσα ζωή θα τελειοποιηθεί αργότερα με τα διαδοχικά μετασαρκώσεως. Ανοητότερον δεν υπάρχει, διότι αν τώρα που είναι άνθρωπος λογικός και ελεύθερος δεν μπορεί να τελειοποιηθεί, πώς θα τελειοποιηθεί όταν αυτός μετασαρκωθεί σε σκύλο, γουρούνι και μουλάρι? Δεύτερον, αν είχαν περάσει μετασαρκώσεις θα πρέπει να ενθυμούμεθα. Κανείς όμως δεν ενθυμείται. Τρίτον, λέγουν οι θεοσοφιστές, οι άνθρωποι που έχουν θλίψει και βάσανα στην παρούσα ζωή τιμωρούνται διότι σε άλλη προηγούμενη ζωή τους υπήρξαν αμαρτωλοί. Αλλά το να υποφέρει κανείς στην παρούσα ζωή οφείλεται σε πολλά αίτια, ψυχοσωματικά, αν σε συνθήκες της ζωής κλπ. Έπειτα, γιατί να δεχτώ ότι τα βάσανα της ζωής αποτελούν θετική απόδειξη ότι είναι καρπός μιας προηγούμενης ζωής και θερίζει εκείνο που έσπηρε σε προηγούμενη μετασάρκωση και να μην δεχτώ ότι αν υποφέρω εδώ αδίκως και ανετίως θα ανταμυφθώ εις την άλλη ζωή την αιωνίων, έπειτα θα είτε σκληρό και άδικον και απάνθρωπον να καταδικαστώ για πράγματα που δεν ενθυμούμε τι έπραξε. Τέταρτον, πώς είναι δυνατόν να διδαχθεί ο άνθρωπος από την πέραν της προηγούμενης ζωής και να βελτιωθεί αφού δεν ενθυμάται τίποτε από αυτήν?
με τα αλλεπαλλήλους μετασαρκώσεις και περιπλανήσεις του αιώνας ή με την αγιάζουσαν χάρη του Παναγίου Πνεύματος θα τελειοποιηθούμε από τον προσωπικό μας αγώνα για να ομιλάσουμε στον Τριαδικών Θεών τον Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Εδώ τώρα ας μιλήσουμε για την Δευτέρα Παρουσία. Εάν υφίστατο μετασάρκωσης, τότε η ψυχή η οποία έχει πάει σε πολλά σώματα, σε ποιο σώμα θα αναστενόταν? Αφού γνωρίζουμε στην Ορθόδοξη παράδοσή μας ότι Δευτέρα Παρουσία κάθε ψυχή θα πάει στο σώμα το οποίο θα αναστηθεί και στο οποίο ζούσε. Μήπως πιστεύουν οι Ινδουιστές ότι θα αναστηθούν σκυλιά, γουρούνια, τράγοι και διάφορα ζώα? Μήπως έχουν αυτή την πλάνη? Αν και δεν πιστεύουν καθόλου στην Ανάσταση. Εδώ βλέπουμε τη μεγάλη πλάνη του Αιωσφόρου, ο οποίος καταρρύπτει το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών και την Ανάσταση του Χριστού για να πάρει πάρας πολλάς ψυχά στην κόλαση και γι' αυτό αναμοχλεύει και αναμασά θεωρίες και φιλοσοφίες διαμέσου της θεοσοφίας. Ας μιλήσουμε τώρα για τη σχέση που έχει το Ζεν με τις πολεμικές τέχνες. Το Ζεν κατάγεται από τον Ινδικό Βουδισμό αλλά αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία. Αρχικά σκοπεύει στην αναστολή ή διακοπή κάθε διανοητικής δραστηριότητας ώστε να δημιουργηθεί ένα εσωτερικό κενό. Οι πολεμικές τέχνες και το Ζεν συμφωνούν σε πολλά σημεία. Ιδιαίτερα αντιπαθούν να απαγορεύσουν την εξάρτηση από διάφορα πράγματα άσχετα με το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος τέχνικες στις οποίες έχει γίνει μυστικά αυθεντία αν το πνεύμα του έχει προσκοληθεί σε αυτές. Δεν μπορεί να νικήσει. Είναι εξαιρετική σημασία στην προπόνηση το πνεύμα να μην προσκολάται ούτε στις κινήσεις του αντιπάλου, ούτε σε αυτές τις δικές του, είτε βρίσκεται σε επίθεση είτε σε άμυνα. Μας λέγει ο Γιαγκίου Μουνενόρη. Ο Γιώργος Ελευσινιώτης, εκπαιδευτής στην τέχνη του Σορίντζι Ρίου στην Ελλάδα, γράφει ότι πάντα σύμφωνα με τον ιδρυτή του το Σορίντζι Κέμπο, πρέπει να εκτελείται σαν ένα ακέραιο μέρος του Ζεν. Από το 1947 αυτή η σχολή ανακηρύχθηκε σαν ένας ναός του Ζεν. Ο Ντοσίν βεβαίωνε ότι αντίθετα με άλλους ασκητές του Ζεν, οι μαθητές του Σορίντζι Κέμπο δεν ικανοποιούνται με την πνευματική άσκηση του διαλογισμού. Τους χρειάζεται να κυριαρχήσουν στο σώμα με μια σωματική εκπαίδευση. Είναι αυτό που ονόμαζε Ζεν στην πράξη. Ο Γεώργιος Β' Μελέτης περιγράφει γλαφυρά τις επιπτώσεις του Ζεν στη διανοητική κατάσταση του μαθητού σε προχωρημένα στάδια. Ο δάσκαλος δείχνει στο μαθητή ένα ραβδί. Το βλέπει, το αγγίζει. Σίγουρα είναι ένα ραβδί. Τον ρωτάει τι είναι αυτό. Έτοιμος ο μαθητής να απαντήσει, αλλά εκείνος τον προλαβαίνει. Αν μου πεις ότι είναι ραβδί, θα σε χτυπήσω. Αν μου πεις ότι δεν είναι ραβδί, πάλι θα σε χτυπήσω. Αν δεν πεις τίποτα και πάλι θα σε χτυπήσω. Τότε τι να πει, το πιο φυσικό και λογικό ασφαλώς είναι να αρπάξει το ραβδί και να το δοκιμάσει έστω και για σοφρονισμό στο διδάσκαλο. Ή να καταλάβει τη χονδροειδή απάτη και να σηκωθεί να φύγει. Δυστυχώς όμως δεν κάνει τίποτα από αυτά. Το μυαλό έπαψε να λειτουργεί καθότι γονατιστός μπροστά στο δάσκαλο και τη τρώει. Ούτε κλαίει ούτε διαμαρτύρεται. Αντίθετα είναι πολύ ευχαριστημένος και νιώθει την απόλυτη ευτυχία. Ακόμη οι μαθητές του Ζεν, πληροφοριακά το λέμε, επικαλούνται μία λέξη, ένα μάντρα ας το πούμε, που συνεχώς το λένε για να έρθουν στη φώτιση. Δυστυχώς όμως αυτό το μάντρα που επικαλούνται, δυστυχώς για αυτούς, είναι ένα δαιμόνιο που τους καταλαμβάνει, τους πλανά και τους παραπλανά. Και αν δεν βάλουν σαν αντίλητρο τη μετάνοια, την επιστροφή στην Ορθόδοξη ομολογία και πίστη και την εξάσκηση του Κύριου Ιησού Χριστέ με καθαρή εξομολόγηση και θεία κοινωνία, οι άνθρωποι θα πλέουν στα πελάγη της πλάνης. Ας μιλήσουμε τώρα το Κι στις πολεμικές τέχνες. Οι Κι θρησκείες προέρχονται και αυτές από την Ιαπωνία. Η λέξη Κι σημαίνει ενέργεια ή δύναμη και συνήθως συνδέεται με άλλη λέξη για να έχει έννοια. Παραδείγματος χάρη, Ντε Κι σημαίνει ηλεκτρική ενέργεια. Τεν Κι σημαίνει καιρός, δύναμη των ουρανών στο θρησκευτικό χώρο και σημαίνει δύναμη ζωής, θετική, θεϊκή δύναμη η οποία μπορεί να ανακαλυφθεί και να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του ανθρώπου. Στο δυτικό κόσμο είναι γνωστές τρεις ομάδες θρησκειών. Κι, η θρησκεία για τη σωτηρία του κόσμου, Ζοχρέι, η Μοχικάρι και η Ρέικι. Η Μοχικάρι και η Ρέικι. Αναφορά στο Κι γίνεται σε πολλά βιβλία πολεμικών τεχνών. Στο Κουνγκ Φου υπάρχουν 170 βασικές κινήσεις τις οποίες συγχωνεύτηκαν σε 5 στυλ. Δράκονες,
δράκοντες, τίγρης, λεοπάρδαλοι, φίδι και γερανός. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος έχει πέντε ουσίες, πνεύμα, οστά, δύναμη, κι και τένοντες. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν με το κι, την εσωτερική ενέργεια. Η κυριαρχία αυτή της ενέργειας σημαίνει διείσδυση μέσα στο άγνωστο και φτάσιμο σε μια κατάσταση όπου η ζωή και ο θάνατος χάνουν την ποιότητα του φόβου. Όταν το πετύχεις αυτό, η απειλή δεν σε ταράζει, ούτε ο πειρασμός σε ενοχλεί. Γίνεσαι αληθινός κύριος του εαυτού σου. Ο Κομφούκιος έδινε μεγάλη σημασία στο κι όσο αφορά την νίκη ενός αντιπάλου. Η πολεμική τέχνη δεν μπορεί να κάνει τίποτα λιγότερο. Ένας αληθινός παλαιστής τόσο επιδεικτικός δεν είναι τόσο επιδεικτικός, αλλά το άγγιγμά του είναι βαρύ σαν βουνό. Αυτό συμβαίνει επειδή κατέχει το κι μέσω της μακρόχρονης άσκησης, όλο το κι μπορεί να συγκεντρωθεί στο σημείο επίθεσης. Η θέληση ελέγχει το κι, το οποίο μπορεί να εστιάσει σε οποιοδήποτε σημείο στιγμιαία. Με το κι συσχετίζεται ιδιαίτερα στην Ιαπωνία η κραυγή που βγάζει ο ασκούμενος στην πολεμική τέχνη τη στιγμή της εκτέλεσης τεχνικής. Η κραυγή αυτή καλείται κιάι. Είναι δυνατόν να χάσει την ισορροπία του ο αντίπαλος μόνο με την κραυγή του κιάι. Υπάρχει το αμυντικό κιάι που μπλοκάρει ήδη ασπά τον συγχρονισμό της επίθεσης του αντιπάλου. Το αντί κιάι με τον οποίο εκμηδενίζεται το κιάι του αντιπάλου, το νικηφόρο κιάι που χρησιμοποιείται τη στιγμή που έχει νικηθεί ο αντίπαλος και τέλος το κρυφό κιάι που δεν φαίνεται παρά μόνο το αισθάνεται ο αντίπαλος. Παρακάτω θα αναλύσουμε και θα δούμε πώς όλοι αυτοί οι πολεμικές τέχνες παρεδόθησαν οι πολεμικές τέχνες από δαίμονες. Είναι διδασκαλίες δηλαδή δαιμονίων. Και ας πάμε τώρα στον ταοϊσμό. Ο ταοϊσμός προέρχεται από την Κίνα. Ο Λάο Τσέ έζησε ανάμεσα στον 5ο και 6ο αιώνα π.Χ. και συνέταξε το Τάο Τε Τσινγκ, που είναι ένα σύνολο ποιημάτων με τα οποία εκθέτουν τις αρχές του Ταό, σημαίνει οδός. Υπάρχει φιλοσοφικό θρησκευτικό σύστημα των Κινέζων στην πράξη, όμως ο ταοϊσμός εκφυλίστηκε σε έναν πολυθεϊσμό που δίνει μεγάλη σπουδαιότητα στην άσκηση μαγείας. Οι Κινέζοι υπήρξαν πάντα καλλιεργητές, ζούσαν κοντά στη φύση. Η εργασία τους ακολουθούσε ένα ορισμένο ρυθμό, τον ρυθμό της εναλλαγής ημέρας και της νύχτας καθώς και των εποχών. Στον άνθρωπο και στη φύση παρατήρησαν μία αυξομοίωση της δραστηριότητας. Για να περιγράψουν αυτό το φαινόμενο επινόησαν τους όρους του γιν και του γιάνγκ. Το γιν χαρακτηρίζει ότι είναι αδρανές, ενώ το γιάνγκ ότι δρά. Ημέρα, νύχτα, φως, σκοτάδι, καλοκαίρι, χειμώνα, ζέστη, κρύο, υγρό, εξωτερικό, εσωτερικό, άνδρας, γυναίκα, εργασία, ανάπαυση. Το γιν δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το γιάνγκ, ούτε και το γιάνγκ χωρίς το γιν. Ο συμβολισμός του γιάνγκ στο αρχαίο κυκλικό σύμβολο είναι αυτό που βλέπετε. Γίνεται με ανοιχτό χρώμα στα αριστερά, στα οποία μεγαλώνει όσο πλησιάζει στον ανώτερο πόλο. Το γίνινγκ με δεξιά και μεγαλώνει όσο πλησιάζει στον κατώτερο πόλο. Οι πόλεις συνδυσχεδιάζονται με αντίστροφο χρώμα, ακριβώς όπως για να τονιστεί ότι είναι και να συγκρατεί και συνυπάρχει με το άλλο. Θα μπορούσε να αντιπαραβάλει κανείς τον ταοϊσμό με διαδικές θρησκείες στις οποίες δεν υπάρχει ένας προσωπικός θεός όπως το χριστιανισμό, αλλά δύο θεοί, ο καλός και ο κακός. Ωστόσο για τον ταοϊσμό το καλό και το κακό αλληλοσυμπληρώνονται και συνυπάρχουν, δεν αντιπαλεύουν μεταξύ τους. Αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κάτι τέτοιο φυσικά είναι εντελώς εξωχριστιανικό. Στην ορθόδοξη χριστιανική θεολογία το κακό δεν έχει φυσική υπόσταση, αλλά είναι η άρνηση του καλού. Οι έννοιες του γιν και του γιάνγκ συναντώνται αρκετά στις πολεμικές τέχνες. Στον ελεύθερο αγώνα ανωτέρω επίπεδο οι αντίπαλοι δεν αντιπιτίθενται ο ένας τον άλλον, περισσότερο όπως τον κύκλο Γιν-Γιάνγκ, προσπαθούν να γίνουν τμήμα μιας μεγαλύτερης κοσμικής πραγματικότητας. Στην απλή πράξη της γροθιάς μπορούμε να αντιληφθούμε την καθαρή αναπαράσταση της δυναμικής ισορροπίας που συμβολίζεται στον κύκλο Γιν-Γιάνγκ. Όσο το ένα πάει μπροστά, το άλλο τραβάει πίσω. Στον ελεύθερο αγώνα προσπαθούμε για την ιδεατή κατάσταση στην οποία μία επίθεση θα πυροδοτεί αυτόματα και μία αντεπίθεση. Όταν όλα συμβούν ταυτόχρονα δεν υπάρχει νικητής ή νικημένος. Δύο άνθρωποι σε ένα συνδεδεμένοι στις κινήσεις μεταξύ τους πιθανότατα δεν θα μπορούσαν να κινηθούν καθόλου. Θα στέκονταν απλά ακίνητοι. Αυτό συνέβη ανάμεσα στους μεγάλους δασκάλους του Τακαϊκούι Μικάμι και του Χιροκόζου Καναζάβα. Σε ένα από τα πρώτα
πανιαπωνικά πρωταθλήματα καράτε. Μετά από πολλές παρατάσεις χρόνου στέκονταν ακίνητο ένας περιμένοντας τον άλλο να δείξει κάποιο άνοιγμα στο πνεύμα ή στη συγκέντρωση. Τελικά απέδειξαν το ιδιώδες της τέλειας ισορροπημένης δυναμικής σφαίρας και έγιναν αληθινά εκπρόσωποι της κίνησης μέσα στην ακινησία. Στο τέλος οι κριτές διοργάνωσης εξέφρασαν την κατανόησή τους σε αυτό το ασυνήθιστο φαινόμενο απονέμοντας τους δύο άντρες τον τίτλο του πρωταθλητή. Ήταν το αληθινό καράτε. Διαλογισμός και γιόγκα. Είναι γεγονός ότι σε προχωρημένα στάδια μαθητείας στις πολεμικές τέχνες, ο διαλογισμός και η γιόγκα γίνονται αναπόσπαστα μέρη της εκπαίδευσης του μαθητού. Ήδη αναφέραμε το ζεν, το οποίο απαιτεί ασκήσεις γιόγκα. Αλλά και αν ακόμα δεν ασπαστεί κάποιος στη φιλοσοφία του ζεν, πολύ πιθανόν να οδηγηθεί στο διαλογισμό και στη γιόγκα από τις ίδιες τις πολεμικές τέχνες. Πώς θα μπορούσε κανείς στη σημερινή εποχή να γίνει νίντζα? Ρωτά ο Κώστας Δερβένης. Πολύ εύκολα φτάνει να ασκήσει καθημερινά τις αρχές του νίνπο. Οι αρχές άσκησης του νίνπο λοιπόν είναι: πρώτον, δίαιτα. Δεύτερον, αναπνοή. Τρίτον, τζουνάν τάισο, γιόγκα. Τέταρτον, περπάτημα. Και πέμπτον, εξάσκηση του ταϊζούτσου. Ώστε η τρίτη απέτηση για να γίνει κανείς νίντζα είναι η εξάσκηση της γιόγκα. Ο Γιώργος Κολιόπουλος, το τέταρτο ντάν στην τέχνη του αϊκίντο, ομολογεί ότι πριν αρχίσουν την προπόνηση στο αϊκίντο, οι μαθητές κάθονται στα γόνατα μαζί με το διδάσκαλο, κοιτάζουν προς το κέντρο που έχει το σήμα του αϊκίντο, καθώς και τη φωτογραφία του ο πατέρα του αϊκίντο, Μόε Χάι Σίμπα, 1886-1969, και κάνουν αυτό συγκέντρωση. Ο Κώστας Δερβένης προτείνει και πιο δύσκολους διαλογισμούς. Στο Σουγκέντο, ο ασκητής υπόκειται σε δοκιμασίες διαλογισμού που έχουν συσχετισμό με τρία κύρια εμπόδια. Πρώτη είναι η άσκηση, όπου ο μαθητής εθελοντικά κρέμεται με σκηνή πάνω από ένα ψηλό γκρεμό, από όπου αν πέσει είναι σίγουρος ο θάνατος. Αυτό συμβολίζει την κατανίκηση του θανάτου και του φόβου. Δεύτερη είναι η άσκηση, όπου ο μαθητής υπόκειται σε διαλογισμό ενώ βρίσκεται σε καταράχτη κεριάκι με παγωμένο νερό. Η δοκιμασία αυτή είναι αρκετά δύσκολη και συμβολίζει την κατανίκηση των παθών και των δοκιμασιών της ζωής. Τρίτη είναι η τελετή γκόμα, όπου οι ασκητές περπατούν με γυμνά τα πόδια επάνω σε σωρό αναμένα κάρβουνα. Πυροβασία, όπως οι πυροβάτεοι πλανεμένοι που είναι στη Βόρειο Ελλάδα. Η δοκιμασία αυτή συμβολίζει την εναρμόνιση με τα στοιχεία της φύσης. Πολύς λόγος γίνεται στις μέρες μας για τη τεχνική της γιόγκα, ότι τάχα βοηθά στην υγεία και ευεξία του σώματος, ότι είναι απλές ασκήσεις και διάφορα άλλα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η γιόγκα είναι το πρακτικό μέρος της Ινδουιστικής Βουδιστικής Φιλοσοφίας. Προέρχεται από την σανκριστική ρίζα τζουκ, που σημαίνει κυρίως ένωση. Κατά τον Ινδουισμό είναι ένα μονοπάτι ένωση με το άτμαν, ατομικής ψυχής με το βράχμα της παγκόσμιας ψυχής. Το υποκειμενικό εγώ του άτμαν καλείται να ενωθεί με το θεϊκό σύμπα βράχμα, που είναι η μόνη αληθινή ύπαρξη και πραγματικότητα, και τελικά να απορροφηθεί από αυτό. Η γιόγκα είναι ένα σύστημα αυτολύτρωσης και αυτοσωτηρίας. Με τη γιόγκα φτάνει κανείς στο βουδιστικό νιρβάνα, εκμυδένιση. Η γιόγκα υπόσχεται την απελευθέρωση από τον συνεχή βασανισμό των γεννήσεων και των θανάτων της μετανσάρκωσης. Το μοναδικό μέσο για να απαλλαγούμε από τον αδιάκοπο φόβο των συνεχών γεννήσεων και θανάτων είναι να μεταβάλουμε την ισορροπία μας κατά τέτοιο τρόπο ώστε την ώρα του θανάτου να είμαστε τέλειοι ελεύθεροι από κάθε ηλική επιθυμία. Δηλαδή, ο σκοπός της γιόγκα είναι καθαρά θρησκευτικός. Ο γκουρού του Σατιανάνταστραμ ομολογεί: θερμά σας παρακαλώ όλους τους ομιλητές, για όλους αυτούς οι οποίοι την εξασκούν, να μην υποβιβάζουν τη γιόγκα κάτω του αληθινού του σκοπού της. Εάν θέλεις να κάνεις γιόγκα μόνο για την ομορφιά σου, υπάρχουν και για αυτό το σκοπό κέντρα ομορφιάς. Παρακαλώ, πήγαινε σε αυτά και μην έρχεσαι στα κέντρα της γιόγκα. Αν θέλεις επίσης να φορμάρεις το σώμα σου, υπάρχουν κέντρα φυσιοθεραπευτικής αγωγής καθώς και άλλα παρόμοια μέρη για να πας. Πήγαινε εκεί λοιπόν, γιατί τα κέντρα της γιόγκα πρέπει να σε φέρνει μόνο ο σκοπός αυτά τα κέντρα της ανάπτυξης της συνειδητότητάς σου.
Εκτός από τις διάφορες φυσικές ασκήσεις, η γιόγκα περιλαμβάνει και τεχνικές διαλογισμού. Ο μαθητής συγκεντρώνεται σε ένα μόνο αντικείμενο, είτε φυσικό είτε μία σκέψη, μία φανταστική εικόνα. Τίποτε άλλο δεν πρέπει να τον απασχολεί εκείνη τη στιγμή. Σκοπός είναι να γίνει απαθής ανέστητος σε κάθε ρεθισμό και διέγερση. Το ιδανικό της γιόγκας είναι η χαλάρωση, η υγεία και η ευεξία, αλλά δεν είναι η χαλάρωση, η υγεία και η ευεξία, αλλά η εξουδετερώση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Προσέξατε το αυτό ιδιαίτερος. Είναι ένας επικίνδυνος δρόμος, ένα μεγάλο ρίσκο που παίρνει ο μαθητής με δικιά του ευθύνη. Σε προχωρημένο στάδιο εφαρμόζει και τις λεγόμενες ταντρικές τεχνικές, όπως το να πίνει κανείς τα ούρα του. Ακούσατε, το να πίνει κανείς τα ούρα του. Οι ίδιοι διδάσκαλοι γκουρού δηλώνουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη αν κάποιος μαθητής τρελαθεί και περάσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του σε ψυχιατρίο. Οι κίνδυνοι, λένε, είναι ακόμη περισσότεροι αν κάποιος εφαρμόζει τη γιόγκα χωρίς διδάσκαλο γκουρού. Το έσχατο ιδανικό της γιόγκα είναι να ζει κανείς σε απόλυτη σιωπή εσωτερική και εξωτερική. Σε αυτή την κατάσταση μπορεί να χάσει την επίγνωση του σώματος αν πάψεις να τρως και τέλος σε μερικές μέρες να πεθάνεις. Ο έσχατος λοιπόν σκοπός της γιόγκας δεν είναι η βελτίωση της υγείας ή η ανάπτυξη των ικανοτήτων του σώματος και του πνεύματος του ανθρώπου, αλλά η μεταβολή του σε κατάσταση φυτού που θα οδηγήσει στο θάνατο. Ο πατήρ Αντώνιος Αλευζιόπουλος αναφέρει στο παρακάτω χαρακτηριστικό περιστατικό. Ένας Ευρωπαίος επισκέφθηκε το ναό της γιόγκας στο Γκόρακνατ και ρώτησε εκεί τον γκουρού Σουαμίτζη: «Τι λες για την άποψη πως η γιόγκα είναι ευεργετική για τη σωματική υγεία?» Ο γκουρού γέλασε με την καρδιά του και απάντησε: «Νεαρέ φίλε, είναι χαρακτηριστικό για τους ανθρώπους της Δύσης να αναζητούν πάντα κάποιο κέρδος». Τότε πήρε σοβαρό ύφος, έβαλε το χέρι του στον ώμο του έκπληκτου επισκέπτη και πρόσθεσε: «Νεαρέ φίλε, η γιόγκα είναι η τέχνη του να πεθάνει κανείς, όχι του να ζήσει».